Xiaomi Mi Alpha 2, odiado στο Α1, που αν κρίνω σωστά από τα στατιστικά που βλέπουμε μέσω του YouTube, αλλά και από ό,τι ερωτήσεις μου κάνετε, έχετε καταενθουσιαστεί μαζί με το συγκεκριμένο. Γι' αυτό ήταν φυσικό να ακολουθώ ότι θα φέρναμε το Α2 εδώ, στο Decaholic, που μπορεί να αλλάξει λιγάκι το όλο σκηνικό, αλλά θα επανέλθουμε πολύ σύντομα σε καινούργιο, αλλά αυτό είναι κάτι για συζήτηση για κάποιον άλλο βίντεο. Είμαστε εδώ για να δούμε τι περιέχεται μέσα στην εμπορική συσκευασία και πάμε να δούμε τη συσκευή που έρχεται με Android One. Είναι η ειδική έκδοση απευθείας από την Google. Δεν έχουμε το συνηθισμένο MIUI που βρίσκουμε στα Xiaomi κινητά και γι' αυτόν όσοι μας ακολουθείτε ήδη στα social media γνωρίζετε ότι αυτού του είδους συσκευή είναι από τις αγαπημένες μου. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε και να δούμε τι περιέχει μέσα στην εμπορική συσκευασία. Θα μπούμε σε ανάλυση όταν χρησιμοποιήσω λιγάκι τη συσκευή για να σας πω και εγώ δικιά μου γνώμη για να ξέρετε εσείς αν αξίζει τα λεφτά σας. Πάμε. Λοιπόν, συσκευασία δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν. Έχουμε δει συσκευή μπροστά, έχουμε τρία χρωματάκια, το χρυσό, το μπλε και το μαύρο. Άθεμα ή καλά, στα χέρια μας έχουμε το μαύρο. Έχουμε την έκδοση που έρχεται σε Κύπρο, αλλά αυτά θα τα πούμε σε λιγάκι, είναι μισή δυο. Είναι η Global έκδοση, η οποία περιέχει και ελληνικά, που πάμε πολύ με ρωτάτε αν οι συσκευές αυτές έρχουν ελληνικά και ναι, αυτή έρχεται μαζί με ελληνικά. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία, εδώ είμαστε. Εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχετε κουραστεί να με ακούτε, εγώ δεν θα βάσω να το λέω. Ευχαριστούμε τη Xiaomi που για ακόμα μια φορά περιέχει θήκη, η πρώτη θήκη για να προστατεύσετε την δική σας συσκευή μέχρι να πάρετε κάτι άλλο ή μπορείτε να την αφήσετε για αυτή, γιατί είναι αρκετά καλής ποιότητας θήκη, είναι διάφανη με λίγο μαύρο, δεν είναι το διάφανο το τελείως διάφανο, έχει λίγο μαύρισμα κτλ. Λοιπόν, εδώ βρίσκεται ένας λόγος για τον οποίο η συσκευή με έκανε να σκεφτώ δύο φορές τι θα έλεγα. Αλλά θα το πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, κάτι άλλο εδώ είναι οι οδηγίες χρήσης, είναι στα αγγλικά. Δεν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ στο Decaholic, αλλά αυτό ήδη το ξέρετε. Και έχουμε πάτησα φορά την συσκευή μας εδώ. Αν αναρωτιέστε γιατί βλέπω συνεχώς από εκεί, είναι η Μύρια. Πες για τη Μύρια. Γεια. Η οποία κάνει την camera woman για τα δεύτερα πλάνα που θα βλέπετε στο βίντεο. Λοιπόν, αυτή είναι η συσκευή. Κάτι άλλο έχουμε, βεβαίως και έχουμε. Έχουμε USB. Τι λες, είναι micro USB ή είναι Type-C. Χωρίς να κοιτάξεις. Type-C, ναι. Επιτέλους, Type-C. Το Type-C είναι κάτι που μπήκε εντάχθηκε στην καθημερινότητά μας και ναι, έπρεπε. Υπάρχει Unity μεταξύ όλων των συσκευών, εκτός της Apple. Okay. Α, και να τονίσω κάτι άλλο. Μύρια, εσύ ήξερες ότι Apple στις καινούργιες συσκευές αυτό είναι εδώ το πραγματάκι, τον dongle, δεν το περιέχει πλέον μέσα. Πρέπει να το αγοράσεις έξτρα. Αν και είναι γύρω στα 9 με 12 ευρώ κάπου εκεί, αλλά αγοράζεις μια συσκευή 1000 κάτι ευρώ. Δεν το περιέχεις. Για να το θέλω. Anyway, α, κάτι που ξέχασα είναι εδώ το εργαλειάκι για το άνοιγμα της Dual Nano SIM. Κάτσε να βγάλουμε το φορτιστή τοίχου. Εδώ είμαστε. Φορτιστή τοίχου, USB για να μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας. Quick Charge 3. Κάτι άλλο μέσα στη συσκευασία δεν θα βρείτε. Δεν θα βρείτε φυσικά τα ακουστικά, αν και έχουμε τον dongle. Τα ακουστικά δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στη συσκευασία. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ. Θα τα πούμε εμείς σε λιγάκι. Θα χρησιμοποιήσω λίγο τη συσκευή για να σας πω τη δική μου γνώμη αν αξίζει ή αγορά. Λοιπόν, πάμε να αφαιρέσουμε την προστατευτική ζελατίνα.
Εδώ είμαστε και να κάνουμε την πρώτη εκκίνηση της συσκευής. Μέχρι να ξεκινήσει να σας πω ότι είναι η επίσημη εισαγωγή για Κύπρο και Ελλάδα. Μπορείτε να το βρείτε στο Public Star 329 ευρώ. Φυσικά μπορείτε να το φέρετε από online καταστήματα όπως Gearbest, Banggood κτλ. Αλλά πάντα να προσέχετε ότι δεν δίνουν 2 χρόνια εγγύηση, δίνουν μονάχα 1 χρόνο εγγύηση από τον κατασκευαστή και να βεβαιωθείτε ότι θα πάρετε την Global έκδοση, η οποία περιέχει και ελληνικά. Όπως επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι ενδέχεται, αν περάσει από τελωνίο, να χρεωθείτε το 19% για Κύπρο και τα άλλα έξοδα για εισαγωγή από το τελωνίο. Έχουμε μεγαλύτερη οθόνη από πέρσι από το α1, τώρα βρίσκεται στις 5,99 inches Full HD Plus 1080p οθόνη IPS LCD, η οποία μπορεί να μην είναι από τις καλύτερες που κυκλοφορούν στην αγορά, αλλά φυσικά είναι από τις καλύτερες που βρίσκουμε σε αυτήν την τιμή. Η συσκευή Xiaomi α2 φυσικά ανήκει στο Android One πρόγραμμα από την Google, που θα παίρνετε καθαρότερες και γρηγορότερες αναβαθμίσεις για αυτήν εδώ τη συσκευή, και τώρα βρίσκεται στο Android 8.1 με τις τελευταίες ανανεώσεις του Σεπτεμβρίου. Ας μιλήσουμε λιγάκι για επιδόσεις. Στο Xiaomi α2 βρίσκουμε τον Snapdragon 660 επεξεργαστή μας με τον Adreno 512 όσον αφορά την επεξεργασία γραφικών, η οποία μαζί με τα 4 ή 6 GB RAM, τα οποία εξαρτώνται από τη χωρητικότητα που θα αγοράσεις, δηλαδή το 32 GB ή 64 GB όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο, θα σου δώσει 4 GB RAM. Αν όμως αποφασίσεις ότι θέλεις την έκδοση με τα 128 GB όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο, τότε θα αποκτήσεις και την έκδοση που έχει 6 GB RAM. Εδώ να τονίσουμε ότι η συσκευή, αν και έρχεται με Dual Nano SIM, δεν είναι hybrid το tray που θα βρείτε μέσα, άρα δεν μπορείτε να βάλετε μία SIM και τη microSD καρτούλα για επέκταση του χώρου, γιατί δυστυχώς στην έκδοση που βλέπουμε με το α2 δεν υπάρχει τρόπος για επέκταση του αποθηκευτικού χώρου. Άρα αποφασίστε και διαλέξετε ποια έκδοση θα πάρετε, 32, 64 ή 128. Κάτι σημαντικό το οποίο θέλω να τονίσω για αυτήν τη συσκευή, κάτι το οποίο μπορεί σε προηγουμένη έκδοση να είχα ένα μικρό παραπονάκι με το α1, ήταν η κάμερα. Ευτυχώς, η Xiaomi μαζί με συνεργασία φυσικά με την Google έφτιαξαν την κάμερα που μπορείτε να βρείτε στο α2. Έχουμε διπλή κάμερα στο πίσω μέρος, ναι, η οποία μας θυμίζει το iPhone X, όπως και άλλες συσκευές που είδαμε από την Xiaomi, όπως το Redmi Note 5. Αλλά ευτυχώς η κάμερα είναι κατά πολύ καλύτερη. Έχουμε 12 MP με aperture f1.8 μαζί με 20 MP με aperture f1.8, η οποία χρησιμοποιείται για το low light, και σε συνεργασία με την πρώτη σας δίνουν εκείνον το όμορφο το bokeh, τον blur effect που βλέπετε πάνω στις φωτογραφίες. Τώρα, αν κοιτάξουμε την μπροστινή selfie κάμερα, έχουμε 20 MP με 2.0 όσον αφορά την aperture, το οποίο πάλι σου δίνει καταπληκτικές φωτογραφίες όσον αφορά την κατηγορία την οποία παίζει η συσκευή. 1, 2, 3. Κάτι επίσης που βλέπουμε ότι η Xiaomi έχει αναβαθμίσει με το α2 είναι το USB Type-C, το οποίο βρίσκουμε στο κάτω μέρος, το οποίο σου προσφέρει Quick Charge 3.0 μαζί με τον ανάλογο φορτιστή, ή για την έκδοση που βρίσκουμε στην Ινδία, Quick Charge 4.0, η οποία μπορεί να φορτίσει τη συσκευή σου από 0 μέχρι 100% σε κάτι ανάμεσα σε 1,5 ώρα, 1 ώρα και 45 λεπτά. Και όπως έχουμε συνηθίσει, βρίσκουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων στο πίσω μέρος, ο οποίος είναι ok για την κατηγορία του, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τουλάχιστον με αυτό που βρίσκουμε πάνω στο S9 ή το OnePlus X. Λοιπόν, όλα αυτά είναι καλά. Έχουμε μια πολύ όμορφη συσκευή και εμφανισιακά, αλλά και όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που μας δίνουν. Αλλά αυτοί είναι κάποιοι λόγοι, κάποια drawbacks αν θέλετε, για τα οποία κάποιος ίσως να σκεφτεί να μην αποκτήσει το α2 αν είναι στην αγορά για καινούριο κινητό. Πρώτον, δεν διατίθεται wireless charging. Άρα, αν αυτή η λειτουργία είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά, τότε ίσως θα πρέπει να κοιτάξετε κάπου αλλού για την επόμενη σας συσκευή. Δεύτερον, δυστυχώς η Xiaomi, όπως και άλλες εταιρείες που βλέπουμε να εμφανίζουν καινούργια προϊόντα, όπως το OnePlus 6T που αναμένεται να κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες που έρχονται, έχουν αφαιρέσει το audio jack.
Άρα, αν δεν θέλετε να ζήσετε αυτόν τον dongle life, τότε πάλι θα πρέπει να κοιτάξετε κάπου αλλού για την επόμενη σας συσκευή. Τρίτος λόγος που θα πρέπει να σκεφτείς αν ενδιαφέρεσαι για το α2. Όπως έχω αναφέρει, υπάρχουν 3 option για αποθηκευτικό χώρο. 32GB, 64 και 128. Και έχω αναφέρει ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για ποιαν έκδοση θα αποκτήσετε, γιατί δυστυχώς φέτος η Xiaomi δεν μας επιτρέπει να αυξήσουμε αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο με μια micro SD. Άρα σκεφτείτε το ποια έκδοση θα πάρετε και αν είναι τόσο σημαντικό για σας να έχετε την επιλογή να βάλετε μια micro SD για την αύξηση αποθηκευτικού χώρου, τότε ναι, πρέπει να κοιταχτείτε κάπου αλλού για την επόμενη σας Android συσκευή. Υπάρχουν ακόμα 3 λόγοι για τους οποίους πρέπει να σκεφτείτε αν το Xiaomi α2 θα είναι η επόμενη σας συσκευή. Για μένα προσωπικά δεν είναι τόσο σημαντική, αλλά επειδή βλέπω εσάς να με ρωτάτε στα σχόλια σε άλλα βίντεο εδώ στο Techaholic, θα τους αναφέρω και πείτε μου κάτω στα σχόλια αυτού του βίντεο αν είναι τόσο σημαντική για εσάς. Πρώτον, δεν υπάρχει official τουλάχιστον κάποιον IP certification, άρα δεν σου λέει η Xiaomi, ξέρεις, αυτή η συσκευή είναι αδιάβροχη ή μπορεί να πάρει λίγες σταγόνες ή οτιδήποτε. Άρα, αν είναι τόσο σημαντικό για σένα, ναι, θα ξέρει κάπου αλλού. Δεύτερο σε αυτούς τους 3 λόγους είναι ότι έχω αναφέρει και παλιότερα σε Xiaomi συσκευές, σε mid-range συσκευές κυρίως, ότι βάζουν αυτόν το FM radio, το οποίο για μένα προσωπικά είναι αυτό το κάτι έξτρα. Δυστυχώς με το α2 δεν θα βρεις αυτή τη λειτουργία εδώ. Και τρίτον και τελευταίον ή έκτον, όπως θέλετε μπορείτε να το πάρετε, δεν υπάρχει επιλογή για NFC. Άρα, αν το NFC για κάποιο λόγο σε Κύπρο και Ελλάδα δεν το βλέπω να χρησιμοποιείτε και τόσο συχνά, είναι τόσο σημαντικό για εσάς, τότε ναι, ψάξετε κάπου αλλού για συσκευή η οποία έχει αυτή τη λειτουργία. Αυτό λοιπόν ήταν το unboxing και μια γρήγορη παρουσίαση μαζί με τη δική μου γνώμη για την νέα συσκευή Android One από τη Xiaomi και την Google, το Xiaomi α2. Αν σας άρεσε, ξέρετε τι θα κάνετε, σπάστε το like κουμπί, subscribe αν δεν κάνετε ήδη, ακολουθάτε μας στα social media τα οποία θα βρείτε τα links κάτω στην περιγραφή και περιμένω και τα δικά σας σχόλια κάτω να μου πείτε αν θα πάρετε το α2, αν σας άρεσε το βίντεο και να έχουμε τη γνωστή μας συζήτηση εδώ στο Techaholic. Μέχρι επόμενη φορά ήμουν ο Μάριος, είστε συντονισμένοι εδώ στο Techaholic στο YouTube και θα σας δω στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά. Γεια σας.